λοιπόν και το θέατρο είναι το κάστρο του Μποντελβίνταν λίγο έξω από το Ρίλ. Πάντα στην Ουαλία. Και οι παρουσιαστές μας είναι η Ατσίζουελ και ο Γιέστιν Γκάλι. Καλωσορίζουν τους παρουσιαστές των 7 χωρών που συμμετέχουν φέτος. Μιλάνε στα Γκέλικ και αυτή είναι η γλώσσα των Κελτών. Είναι η τοπική γλώσσα, δεν μιλούν αγγλικά. Είμαστε στην Ουαλία βέβαια. Και παρουσιάζουν τα παιχνίδια γενικότερα, λέγοντας ότι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι μια σειρά εκπομπών που ξεκίνησε το 1964. Βέβαια υπήρξε κάποια πολυετής διακοπή από το 80 μέχρι το 87, γιατί το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγάλο. Αλλά οι υψηλές ακροαματικότητες στις χώρες που προβάλλονταν έπεισαν τους υπεύθυνους να το ξαναρχίσουν. Εδώ βλέπουμε τους συναδέλφους μου, παρουσιαστές των άλλων χωρών. Εδώ είναι η Ντοροτία από την Ουγγαρία και βέβαια η Ουγγαρέζικη ομάδα στο πιάτο της. Εδώ είναι ο Ιταλός, ο Έτορε Αντένα, χαιρετάει και τη δικιά του ομάδα με το γαλάζιο η Ιταλική ομάδα. Εδώ βλέπετε εμένα να χαιρετάω την ελληνική ομάδα από την Αργυρούπολη. Ο Ελάντιο και η Κριστίν από την Πορτογαλία χαιρετούν βέβαια τους Πορτογάλους. Και βέβαια από την Τσεχία η Μαρτσέλα να χαιρετάει και αυτή τη δική της ομάδα, ντυμένη με πορτοκαλί. Κάθε ομάδα από κάθε χώρα έχει ένα διακριτικό χρώμα. Θα το δείτε στην πορεία. Τα χρώματα με τα οποία βέβαια διακρίνεται η κάθε ομάδα. Ας δούμε όμως λιγάκι και πάλι τι ακριβώς είναι αυτά τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, στα οποία συμμετέχουμε εμείς σαν χώρα για πρώτη φορά. Οι χώρες που συμμετέχουν φέτος είναι 7. Οι χώρες συμμετέχουν με 8. Δεν είναι καθόλου εύκολα όσο διασκεδαστικά και αν φαίνονται. Εδώ λοιπόν με φόντο το κάστρο του Μποντελβίνταν βλέπουμε τις ομάδες από τις 8 χώρες. Υπενθυμίζω ότι για την Ελλάδα παίζει και βλέπετε αυτή τη στιγμή, πέρασε από τις οθόνες σας, η ομάδα από το Δήμο της Αργυρούπολης. Να σας πω και τα διακριτικά χρώματα για να μπορείτε να καταλάβετε περί ποιας ομάδος πρόκειται. Η Ελλάδα παίζει με μπλε πουά, η Ουγγαρία με κίτρινο, η Ελβετία με άσπρο και κόκκινο πουά, τους βλέπετε, η Ιταλία με γαλάζιο, η Τσεχία με πορτοκαλί, η Πορτογαλία με πράσινο και η Ουαλία με κόκκινο. Περιμένουμε τρεις ομάδες και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η βαθμολογία σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχία και Ελλάδα. Η Πορτογαλία πρώτη με 7 βαθμούς και τελευταία η Ελλάδα με 1 βαθμό. Βλέπουμε όμως και την αναλυτική βαθμολογία που είναι η ίδια όσον αφορά τη σειρά των χωρών, γιατί ένα παιχνίδι παίχτηκε μόνο. Πορτογαλία λοιπόν, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχία και Ελλάδα. Η κάρτ ποστάλ λοιπόν από το Σανταρέμ της Πορτογαλίας, το Σανταρέμ, τη γοτθική πόλη, μια πόλη με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, μια πόλη που συνδυάζει το παλιό και το σύγχρονο, με την παραδοσιακή τέχνη των Πορτογάλων τη ζωγραφική στα πλακάκια, που μετά σαν ψηφιοδοτό δημιουργούν ένα σύνολο. Μια πόλη που η ομάδα της, η οκταμελής της ομάδα, έχει πολλές ελπίδες για διάκριση σε αυτά τα παιχνίδια. Και τώρα βλέπουμε τη βαθμολογία, τι ακριβώς δίνουν οι κριτές στην κάθε χώρα και βέβαια έχουμε την Ελβετία να προηγείται πάντα, δεύτερη την Πορτογαλία, τρίτη την Ουγγαρία, τέταρτη την Τσεχία, πέμπτη την Ελλάδα, έκτη τη Μεγάλη Βρετανία και τελευταία την Ιταλία. Στο παιχνίδι που μόλις είδαμε, δηλαδή στο κάστρο της Βασίλισσας. Πορτογαλία λοιπόν και το Σανταρέμ, η ομάδα της πόλης του Σανταρέμ προηγείται με 20 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ούγγροι με 17 βαθμούς, η Ελβετία με 11, η Τσεχία με 10 βαθμούς, η Ιταλία με 7, η Μεγάλη Βρετανία με 5 βαθμούς και η Ελλάδα με 4 βαθμούς.
Top καρέ λοιπόν, περιμένοντας τη βαθμολογία στη Γεωργία. Και να τη βαθμολογία έρχεται να δούμε πώς τα πήγαμε. Με 3 βαθμούς στην πρώτη τελευταία θέση και με την Ελβετία να προηγείται σταθερά, την Ιταλία να έπεται, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τσεχία, την Πορτογαλία πριν από εμάς και την Ουγγαρία. Είναι η βαθμολογία του παιχνιδιού που μόλις είδαμε. Οι χρόνοι και οι βαθμοί. Και εδώ είναι η γενική κατάταξη, με την Πορτογαλία να προηγείται, να ακολουθεί η Ιταλία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα με 6 βαθμούς. Και ήρθε η ώρα να δούμε την κάρτ ποστάλ από την Αργυρούπολη και να πάρουμε και μια γεύση από Ελλάδα. Η Αργυρούπολη είναι χτισμένη στις υπόρειες του Ημιτού και έχει 31.000 κατοίκους. Οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν το 1925 διωγμένοι από την περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Στη δασική περιοχή ο Δήμος έχει διαμορφώσει τμήματα για την αναψυχή των κατοίκων χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά. Μέσα στην πόλη συναντάμε ωραίες πλατείες με λουλούδια και πράσινο, αθλητικά κέντρα και παιδικές χαρές, εκκλησίες, δημοτικά αναψυκτήρια και παραδοσιακές κατοικίες με μεγάλους κήπους. Με όλα τους τα προβλήματα βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν τον πίνακα, τη βαθμολογία. Έχουμε πάει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πάρει πολλούς βαθμούς γιατί το παίξαμε τζόκερ και πολύ καλά κάναμε. Είμαστε λοιπόν δεύτεροι σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτη είναι η Ελβετία, μετά εμείς με 10 βαθμούς και ακολουθούν η Ιταλία και οι άλλες χώρες. Η Ελβετία προηγείται σταθερά στο συνολικό αποτέλεσμα. Ακολουθεί η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία. Μετά από αυτό το παιχνίδι βρεθήκαμε στην πέμπτη θέση, τα πήγαμε καλά και ισοψηφούμε με την Τσεχία. Η Ουγγαρέζα στις οθόνες, στην προσπάθειά της να προλάβει το χρόνο και να καθίσει στη θέση της. Και να λοιπόν η βαθμολογία του πέμπτου παιχνιδιού. Η Πορτογαλία πρώτη, με την Ουγγαρία δεύτερη, την Ελβετία τρίτη, τέταρτη την Τσεχία, τέταρτη τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία. 4 χώρες έχουν κάνει 1.30, 5 χώρες έχουν κάνει 1.30 και ισοψηφούν. Και να δούμε λοιπόν, έρχεται πρώτη η Ελβετία, το Le Bouvre με 35 βαθμούς, Πορτογαλία δεύτερη από την πόλη του Σανταρέμ με 33, Ιταλία από την Πρέμπια με 32, το Πάξ για την Ουγγαρία με 29, από την Τσεχία και το Σέλκανι με 20 βαθμούς, από την Ελλάδα η Αργυρούπολη με 20, ισοψηφούμε, και τελευταία είναι η Βρετανή, το Ριλ, εδώ που φιλοξενούμαστε, με 16 βαθμούς. Οι Τσέχοι τώρα, οι νικητές του δεύτερου γύρου του παιχνιδιού, στην τρίτη τους κορώνα. Και η βαθμολογία. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι, με 7 βαθμούς στην Πορτογαλία, 6 στην Τσεχία, 5 στη Μεγάλη Βρετανία, 4 στην Ουγγαρία, 3 στην Ελβετία, 2 στην Ελλάδα και 1 βαθμό στην Ιταλία. Βλέπετε και τους χρόνους που έκαναν οι ομάδες και περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα που μας έρχεται τώρα, με πρώτη την Πορτογαλία με 40 βαθμούς, δεύτερη την Ελβετία με 38, τρίτη την Ουγγαρία με 33, αλλά και την Ιταλία κατά πόδας ισοψηφίσασα με 33, Τσεχία με 26, Ελλάδα με 22 και Μεγάλη Βρετανία με 21 βαθμούς. Δεν τα πήγαμε καλά σε αυτό το παιχνίδι, με μία μπάλα δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδες. Και η βαθμολογία. Τελευταία η Ελλάδα με 1 βαθμό, αρχίζω από το τέλος αυτή τη φορά, με 2 βαθμούς η Τσεχία, με 3 η Μεγάλη Βρετανία, με 4 η Ουγγαρία, με 5 η Ιταλία, με 6 η Ελβετία και με 7 η Πορτογαλία. Πρώτη προηγείται σταθερά. Η Ελβετία ακολουθεί κατά πόδας, είναι πολύ δυνατές ομάδες και οι Πορτογαλέζικοι και οι Ελβετικοί.
Ναι, λοιπόν, και η συνολική βαθμολογία με πρώτο το Σανταρέμ της Πορτογαλίας, να ακολουθεί το Λεμπούβρε κατά πόδας με 44 βαθμούς, η Μπρέμπια για την Ιταλία, το Πάξ, το Σελτζανί, το Ριλ για τη Μεγάλη Βρετανία και στην τελευταία θέση με 23 βαθμούς η Ελλάδα. Έχει μεγάλη σημασία, έχουν μεγάλη σημασία οι βαθμοί που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, γιατί σε όλα τα παιχνίδια συγκεντρώνονται πόντι και η ομάδα με τους μεγαλύτερους βαθμούς θα πάει στον τελικό της Τσεχίας. Βαθμολογία λοιπόν, με πρώτη την Ελβετία σε αυτό το παιχνίδι, δεύτερη την Πορτογαλία, τρίτη την Ουγγαρία, τέταρτη τη Μεγάλη Βρετανία, πέμπτη την Ιταλία, έκτη την Τσεχία και έβδομη την Ελλάδα. Νομίζω ότι η νίκη της Πορτογαλίας είναι εμφανής. Θα περιμένουμε βέβαια και τον πίνακα των τελικών, Νάτος. Ναι, 59 βαθμοί η Πορτογαλία, 58 η Ελβετία, οι δύο πρώτοι, η Πορτογαλία είναι η νικήτρια και ακολουθούν Ουγγαρία, Ιταλία, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία και Αργυρούπολη. Όπως χθες στην πρόβα ή ακόμα και κρύο, το να μπεις μέσα στην πισίνα είναι τρομερό πράγμα. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα από το Ριλ της Ουαλίας έφτασε στο τέλος της. Πορτογαλία εστέφθη νικήτρια. Αναμένουμε την ομάδα για να χειροκροτηθεί. Η ομάδα λοιπόν της Πορτογαλίας από το Σανταρέμ. Βλέπουμε τα παιδιά πανηγυρίζουν με το δίκιο τους. Ήταν δύσκολος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Απονομή λοιπόν, αναμνηστικής πλακέτας για την ομάδα της Πορτογαλίας που τα πήγε θαυμάσια. Η Ελλάδα δεν τα πήγε και τόσο καλά, τελευταία θέση στους 7, στις 7 χώρες που συμμετέχουν, όμως είναι παιχνίδια, έτσι λέγονται και έτσι είναι. Παίζει βέβαια ρόλο μια καλή θέση στην τελική κατάταξη, αλλά δεν είναι το παν αυτό. Αυτές τις 4 μέρες τα παιδιά από το Δήμο Αργυρούπολης θα έχουν πάρα πολλά να θυμούνται και να διηγούνται. Από το κάστρο του Μπόντελ Βίντεν έξω από την πόλη του Ριλ στην Ουαλία, η πρώτη εκπομπή «Παιχνίδια χωρίς σύνορα» μόλις τελείωσε. Θα είμαστε μαζί σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις υπόλοιπες εκπομπές και θα είναι πολλές αυτές. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.